Διάβασες βιβλία πριν διαβάσεις το ρόλο? Ναι, ναι. Εδώ υπήρχε ένα υλικό τεράστιο και πάρα πολλές βιογραφίες, πάρα πολλές συνεντεύξεις, πάρα πολύ υλικό στο YouTube και παρασύρθηκα πια, μπήκα σε μια ευονική περίοδο. Διάβασα τη δήλωση σου και είχες πει ότι εγώ δεν θα μπορούσα με τίποτα να είμαι με έναν άνθρωπο μόνο για τα χρήματα. Το διάβασα στο Κέι, νομίζω το έχεις πει αυτό. Πιθανό. Ναι. Δεν ήταν μόνο για τα χρήματα η Τζάκη με τον Νάση, ήταν για την ασφάλεια κυρίως που τους παρήχε. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εγωιτεύτηκε από αυτόν τον άνθρωπο. Έχεις κάνει ρόλο που λες αυτό, έστω και αν μπορεί να αρέσει τον κόσμο, δεν θα το ξανακάνω. Το έχω πει αυτό με έναν τρόπο γιατί εγώ για το κάτι τρέχει με τους δίπλα, γιατί... δεν μου αρέσει στην πραγματικότητα το να δουλεύω σε πλατό και να κάνω αυτού του είδους το γύρισμα. Γι' αυτό δεν το ξανακάνεις. Και δεν το ξανακάνω ποτέ. Δεν ξαναέπαιξα ποτέ σε πλατό. Όχι όμως ότι δεν αγάπησα και εγώ την κογό. Ένα σπίτι καίγεται, φύρει η ζωή μου φωτιά. Η κογό ήταν μια συγκεκριμένη ροήδα και αυτό δεν ήταν το απόλυτο... Ναι, δεν συνδεόταν απόλυτα με αυτά που εγώ θέλω να κάνω στο θέατρο μετά. Ήταν λίγο ασόβαρη. Ότι είσαι σεξίμπολη, σε ακολουθεί. Σε αγχώνει ότι πρέπει να συνεχίσει να είσαι όμορφη. Θελκτική. Σεξ. Σεξ. Δεν με αγχώνει το να πρέπει να διατηρήσω έναν τίτλο που στο κάτω-κάτω δεν το ζήτησε από κανέναν να μου το δώσει. Η ηλικία δεν σε ενοχλεί. Η ηλικία δεν με ενοχλήσε ποτέ. Δεν καταλαβαίνω τις ηλικίες εγώ. Νομίζω ότι αυτό που εκπέμπει κάποιος έχει σημασία και όχι τα νούμερα στα χαρτιά. Τσοκουρέι. Αυτό τρεις φορές. Τσοκουρέι. Γελάσαμε πάρα πολύ στην εκπομπή και γελάσαμε με την καλή την έννοια, με τον αυτορμητισμό σου και το τσοκουρέι σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσες. Είχα χάσει το διαβατήριο, μια τσάντα δηλαδή. Είχα χάσει ολόκληρη μέσα στην οποία είχα το διαβατήριο και είχα πάθει πανικό και ήταν εκεί ένας τύπος ελαφρώς βαρεμένος. Ήταν μήνες στην Ταϊλάνδη. Γιόγκι και... Χαρούμενος άνθρωπος θα ήταν. Χαρούμενος, αλλά ήταν και λίγο αλλού. Και μέσα στην απελπισία μου είπε αυτό το τσοκουρέι, ας πούμε, και το έκανα. Και να που και το βρήκα. Και το βρήκε. Και πες μου τώρα ότι το ξανακάνεις το τσοκουρέι γενικά στη ζωή σου, υπάρχει. Εγώ είμαι πολύ αφηρημένη και γενικά ξεχνάω και χάνω πράγματα. Ναι, στην ίστατη στιγμή μπορεί να κάνω και ένα τσοκουρέι. Κάνεις. Ναι, δεν πετυχαίνει πάντα. Μετά από τόσα χρόνια και τόσα πολλά και πολύ επιτυχημένα πράγματα που έχεις κάνει, ποιο είναι το αποθυμένο που έχεις στον επαγγελματικό τομέα? Και είναι και αστείο βέβαια, γιατί το να λέει κάποιος αυτό είναι... Δηλαδή, θα δεχτώ την ηρωνία όποιου αισθανθεί έτσι. Ένα χρυσό φοίνικα θέλει. Ένα χρυσό φοίνικα. Αυτό θέλει. Θέλει μια ταινία που να μπορούσε να πάει στο Φεστιβάλ Κανών, γιατί εμένα οι ταινίες από το Φεστιβάλ Κανών είναι οι αγαπημένες μου. Δηλαδή το Όσκαρ να μου το δώσουν, δεν ξέρω αν θα το δεχτώ.